Εδώ είμαστε. Και να ξεκινήσουμε από τα αγαπημένα μας κρυάρια. Να ξεκινήσουμε από τα αγαπημένα μας κρυάρια, όντως. Πάμε λοιπόν στον κρυό να δούμε. Λέει ρευστότητα στα επαγγελματικά, προστατεύστε την υγεία. Αυτή η πανσέλινος που γίνεται το Σάββατο επιδρά στη διάθεση γύρω όμως από τα επαγγελματικά θέματα. Μπορεί να υπάρχει πίεση, να μην περπατάει όπως το θέλετε κάτι. Κάντε λίγο υπομονή, θα μπορέσετε να δείτε πιο καθαρά τα πράγματα από Κυριακή, Δευτέρα και μετά. Η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, ξεκινάμε από αυτό και μπορείτε να καταφέρετε πράγματα. Ως προς το ερωτικό κομμάτι δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές. Η διάθεση είναι αυτή που λίγο σκαμπανεβάζει, αλλά κατά τα άλλα, όπως έχει η κατάσταση, έτσι συνεχίζεται. Εκτός πια, αν το έτερο ήμιση ανήκει στους διδύμους, τον τοξότη, την Παρθένο ή τους Ιχθύς, που εκεί θα προσέξετε λίγο περισσότερο, γιατί βγάζουν δόντια. Και πάμε στον Ταύρο. Με καλύτερη διάθεση και προοπτικές από το απόγευμα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μέχρι το μεσημέρι σήμερα υπάρχει περισσότερη, υπήρχε και υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση, ανησυχία. Τι θα γίνει με αυτό, πώς θα προλάβω το άλλο, πώς θα αλλάξω λίγο την κατάσταση εκεί που διαπιστώνω αδυναμίες, ελλείψεις, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι προσωπικά θέματα και οικονομικά, αλλά από το μεσημέρι και μετά. Και μέχρι και το Σάββατο με την Αφροδίτη βοηθώ και στα οικονομικά μπορείτε να καταφέρετε πράγματα και στις σχέσεις σας. Και ακόμα δώστε αέρα, προωθήστε ό,τι μπορείτε. Μέχρι και το Σάββατο είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα παντού. Ωραία. Και να περάσουμε στους διδύμους. Μετρήστε τα λόγια σας λίγο, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε ένας παρορμητισμός, να πω πολλά, να πω ετούτο, να πω εκείνο. Μην βιάζεστε λίγο. Η χθεσινή μέρα ήταν βοηθητική, η σημερινή, μέχρι το μεσημεράκι επίσης. Από το απόγευμα και μετά ξεκινάει λίγο και αρχίζουν και φαίνονται που υπάρχουν ελλείψεις, αδυναμίες, τι δεν πάει καλά. Η αυριανή και η μεθαυριανή, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, είναι ακόμα μια κατάσταση διφορούμενη και μια εικόνα πιο καθαρή, είτε για μια σχέση, είτε για το γάμο σας, αν υπάρχουν προβλήματα, είτε για ένα επαγγελματικό θέμα, πιο καθαρή εικόνα θα έχετε από Κυριακή και μετά. Άρα λοιπόν, προσεκτικότερα παντού, και στην υγεία και σε αυτά που έχετε να κάνετε από το απόγευμα και μετά. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Και όμως σήμερα λέει μπορείτε να γυρίσετε το φύλλο, μπορείτε βεβαίως και από το μεσημέρι και μετά περισσότερο. Η σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων είναι εκεί, σας δίνει και τη διέστηση και την έμπνευση και ακόμα βοήθεια μπορεί να υπάρχει. Η επικείμενη πανσέλινος λέει να προσέξετε λίγο περισσότερο θέματα που σχετίζονται με αδέλφια, εξαδέλφια, θείους, θείες, συμβούλους και ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο και τους διαφόρους τομείς του δημοσίου, ξένους και εξωτερικό. Εκεί δηλαδή επιδρά περισσότερο. Σήμερα όμως και αύριο, παρότι αρχίζει η πανσέλινος έτσι να δημιουργείται δυνατά, για σας είναι πιο ευνοϊκές ημέρες και επαναλαμβάνω μέχρι και το Σάββατο σχέσεις. Και οικονομικά μπορείτε να τα παλέψετε καλύτερα. Να περάσουμε στο Λέοντα. Τα οικονομικά και τα συναισθήματα, λέει, σε μια τραμπάλα. Είναι από Τρίτη, Τετάρτη μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Υπάρχει αυτό το πάνω-κάτω. Αυτό βγαίνει θετικό. Από εκεί υπάρχει μια δυναμία. Δεν είναι όπως το θέλουμε. Όμως, ο Σονού που αρχίζει και γυρνάει το φύλλο προς το καλύτερο και για τα οικονομικά και για τις σχέσεις και για τα επαγγελματικά. Αρχίζουν πράγματα, δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ψήνεται το πράγμα και θα αρχίσει να ετοιμάζεται προς βρόσιν για να το φάτε από την Κυριακή, Δευτέρα και εκεί. Σήμερα λοιπόν λίγο προσεκτικότερη σε οικονομικά θέματα και τα αισθηματικά που είπαμε. Παρθένη. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Μόνο με υπομονή και αυτοσυγκράτηση, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, η σελήνη απέναντί σας, σημαίνει ότι θα πρέπει να εξαντλήσετε όλη σας την υπομονή για να μπορέσετε να τα πάτε με τους άλλους. Είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι αισθηματικά. Ο ένας θα λέει το μακρύ του, ο άλλος το κοντό του, εσείς μες στη μέση. Θα νιώθετε λίγο σαν το ζαμπόν στο σάντουιτς. Κρατήστε την ψυχραιμία. Είναι η σημερινή μέρα, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά, αύριο και μεθαύριο. Ανάσες κανονικά την Κυριακή και η Δευτέρα έχει πιο καθαρή εικόνα για να δείτε τι θα κυνηγήσετε περισσότερο, τι σας πηγαίνει και τι πάει μόνο του. Και να περάσουμε στο ζυγό. Εργασία και η γέλη απαιτούν προστασία. Η επικείμενη πανσέλινος εκεί ακριβώς είναι που επιδρά.
Είναι οι μέρες αυτές λίγο περίεργες, αλλά κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει μια αναποδιά, μπορεί να υπάρχει κάτι που στραβώνει. Σύντομα όμως θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα πράγματα προς το καλύτερο ή αυτά από μόνα τους θα αρχίσουν να βαδίζουν σε ένα καλύτερο δρόμο. Μην χάνετε λοιπόν την υπομονή, την ψυχραιμία, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, αλλά και τους άλλους, γιατί θα έχετε βοήθειες. Σήμερα λοιπόν λίγο αυτά που είπαμε στη δουλειά, λίγο τη φυσική κατάσταση, δεν πρόκειται για κάτι τρομερό. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Από το απόγευμα αποφόρτιση και προχώρημα υποθέσεων, αυτό θα το καταλάβετε λίγο από τις 3, 4, 5 η αυριανή μέρα και μεθαυριανή, παρότι υπάρχει αυτή η Πανσέλινος, ξέρετε οι μέρες της Πανσελίνου λίγο πριν, λίγο μετά έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική. Δεδομένου ότι αυτή η Πανσέλινος δεν είναι τόσο αρνητική για σας, ξόφαλτσα μπορεί να σας πιάνει, μπορείτε από το απόγευμα και μετά αύριο και μεθαύριο να πιάσετε το νόημα των πραγμάτων και στη δουλειά και σε οικονομικά θέματα και στις σχέσεις σας, ούτως ώστε να κάνετε το καλύτερο και να έχετε μια ικανοποίηση ότι κάτι πετύχετε. Να περάσουμε και στον Τοξότη. Τίποτε παρακινδυνευμένο από σήμερα το απόγευμα σιγά σιγά, άρα μέχρι το μεσημεράκι κάντε τα δέοντα σε όποιο τομέα βλέπετε ότι χρειάζεται. Από το απόγευμα και μετά, το λέω έτσι όλο μαζί μέχρι και το Σάββατο, κρίνονται πράγματα που δεν μπορείτε ίσως εσείς να κάνετε κάτι. Μπορεί να είναι το πρόβλημα ενός δικού σας ανθρώπου που πρέπει να βοηθήσετε. Μπορεί να είναι κάτι απρόπτο. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία, μην τα χάνετε, που εσείς δεν τα χάνετε γιατί είστε και υπεραισιόδοξοι. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι από Κυριακή και μετά και στην ερχόμενη εβδομάδα θα νιώσετε ότι κρατάτε εσείς τα γκέμια περισσότερο και δεν πάει το άλογο μόνο του όπου θέλει. Προσεκτικότερα λοιπόν παντού, με υπομονή, από το απόγευμα και μετά και στην αυριανή μέρα. Να δούμε και τον εγώ καιρό. Η διέστησή σας, λέει, θα σας οδηγήσει σήμερα. Αλλά παράλληλα δεν είναι μόνο η διέστηση. Έχουμε αυτό που λέμε στην Αθηνά και χειρακίνη. Και η Αθηνά, η θεά βοηθάει και το χέρι πρέπει να κουνήσουμε. Μπορείτε να κάνετε ένα πολύ καλό συνδυασμό σήμερα και στην αυριανή μέρα, αλλά ιδιαίτερα στη σημερινή. Οικονομικά θέματα, κλείστε εκκρεμότητες, διεκδικήστε, ζητήστε, κερδίστε σε προσωπικό επίπεδο, στα αισθηματικά σας. Σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες πιο βοηθητικές, εξαντλήστε λοιπόν κάθε περιθώριο και μέχρι το Σάββατο grosso modo μπορείτε να παίξετε μπάλα, ακόμα κι αν αύριο και μεθαύριο έχει λίγο σκαμπανεβάσματα. Να περάσουμε και στον υδροχό. Επιβάρυνση λέμε στα οικονομικά, το νου σας τώρα, τι το νου σας. Άμα σου έρθει ένας έμφυ, ας πούμε, τι να κάνεις, θα πάει να τον πληρώσεις, θα πεις γιατί δεν το προνόησα, γιατί δεν έκανα. Είναι λοιπόν και αυτά τα απρόπτα. Σημασία έχει τι, ότι καθώς κλείνει αυτή η εβδομάδα και ξεκινάει η επόμενη, δημιουργούνται πολύ καλύτερες συνθήκες και οι συνθήκες αυτές δεν αφορούν μόνο σε ένα τομέα. Είναι οικονομικά, είναι επαγγελματικά, είναι σχέσεις, ό,τι έχει να κάνει με ξένους, εξωτερικό. Διευρύνονται οι ορίζοντες και διευρύνεται η δυνατότητα κέρδους. Άρα λοιπόν, λίγο προσεκτικότερα τώρα και μετά με φόρα μεγαλύτερη. Και να περάσουμε και στους ηχθείς. Φανείτε περισσότερο, λέμε, ψύχρεμοι και υπομονετικοί, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά. Εδώ έχουμε δύο φαινόμενα διαφορετικά. Απ' τη μια υπάρχει διάθεση να κάνω αυτό, να ξεμπερδέψω με εκείνο, να πάω να βρω τον άλλο, να πω ετούτο. Καθίστε, σκεφτείτε λίγο ψύχρεμα πράγμα, όχι και τόσο δυνατό και πιθανό, καθότι ο Ερμής είναι απέναντί σας. Που σημαίνει ότι αρπάζω εύκολα, μπορεί να πω πράγματα που θα με εκθέσουν, μπορεί να συμφωνήσω σε κάτι που βλέπω εκ των υστέρων ότι ήταν ασύμφορο να το κάνω. Χρειάζεται λοιπόν μια προσεκτική προσέγγιση προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων από το απόγευμα και μετά και στην αυριανή ημέρα. Και σας λέω ότι όταν θα κλείσει αυτή η εβδομάδα, από την ερχόμενη θα μπορέσετε να πάρετε ανάσες. Δεν θα λύσετε όλα τα θέματα, αλλά κάτι είναι και αυτό, να ξέρετε ότι δεν πάνε στο βρόντο οι προσπάθειες.